Το Ευρωκοινοβούλιο, με δεδομένες τις εξελίξεις, ραγδαίες τελευταίες ημέρες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και βεβαίως και με το φόβο περικοπών σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης. Το κλίμα είναι βαρύ και δύσκολο, διότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πληθωρισμός εκρηκτικός στην αγορά της ενέργειας. Υποφέρουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μεγαλώνει η φτώχεια, η ανέχεια, ειδικότερα στις φτωχότερες χώρες ανάμεσα τους, δυστυχώς και η Ελλάδα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί, αναβάλει στο να δώσει τις λύσεις που περιμένουν οι πολίτες, ενώ όλοι μιλούν για την ανάγκη ισχυρών κοινών ευρωπαϊκών λύσεων. Αυτές οι λύσεις δεν έρχονται λόγω της ανεπάρκειας της Κομισιόν και του Συμβουλίου να πάρουν κοινές, σοβαρές, τολμηρές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυστυχώς διαιρεμένη, κάνει πολύ λίγα και πολύ αργά. Πριν λίγες ώρες η κυρία Φόντερ Λάιν ανακοίνωσε ένα προσωρινό πλαφόν στο φυσικό αέριο, μήνες μετά την επεξεργασία του οποίου ανέθεσε πάλι σε μια επιτροπή. Υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο που λέει τι είναι μια καμήλα. Είναι ένα άλογο που το σχεδίασε μια επιτροπή της Κομισιόν. Και κάτι τελευταίο, υπάρχει το θερμό ελληνοτουρκικό κλίμα. Αντιλαμβάνονται οι ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο τις απειλές της Τουρκίας? Ποια εικόνα έχουν ή υπάρχει μια σχετική αδιαφορία? Γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι οξύνονται μέρα με τη μέρα, προσφάτως και με την υπογραφή του τουρκικού πολιτικού μνημονίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε καταφέρει οι Έλληνες ευρωβουλευτές, συντονίζοντας τις δυνάμεις μας παρά τις διαφορές μας σε άλλα θέματα, να επιτυγχάνουμε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολύ αυστηρά απέναντι στην Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει κυρώσεις προς τον Ερντογάν, εμπάργο πώλησης όπλων στον Ερντογάν όσο επιμένει σε αυτή την επιθετική ρητορική, την εμπριστική, την επικίνδυνη, την διχοδιοκτική. Όταν πάμε όμως προς την Κομισιόν, τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται και να θολώνουν. Και όταν πάμε στο Συμβούλιο, εκεί κυρώσεις ακούμε και κυρώσεις δεν βλέπουμε. Και κάθε φορά η συζήτηση περί κυρώσεων, περί αυστηρότερης τακτικής απέναντι στον Ερντογάν παραπέμπεται για την επόμενη σύνοδο κορυφής. Είναι τώρα 2-2,5 χρόνια που πάμε από αναβολή σε αναβολή. Δυστυχώς υπάρχουν χώρες, κυβερνήσεις που προτάσουν τα δικά τους στενά συμφέροντα. Έχουμε συμβόλαια με την Τουρκία και τον Ερντογάν, θα του πουλήσουμε όπλα, θα φτιάξουμε εργοστάσια, τον χρησιμοποιούμε για να παίζει και με τις προσφυγικές ροές, του δίνουμε μερικά λεφτά και κρατάει μερικούς Σύρους πρόσφυγες εκεί. Ο κινησμός στην πολιτική δεν είναι παρόν ισχυρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ κερδίζουμε, αλλά όταν πάμε στο Συμβούλιο, στις Συνόδους Κορυφής, ο κύριος Μητσοτάκης δεν πετυχαίνει αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά που πετυχαίνουμε εδώ εμείς οι ευρωβουλευτές, μαζί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι ΠΑΣΟΚΤΖΙΔΕΣ και οι Νεοδημοκράτες.